Λοιπόν, φίλε και φίλοι, θα ξεκινήσουμε από το θέμα των ελληνοτουρκικών. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Ο Υπουργό Άμυνα, ο κύριος Γκιουλέρ, που είναι πολύ πολύ στενό συνεργάτη του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, άλλα λέει τη μία, άλλα λέει την άλλη. Από τη μία, ομνύει στην πολιτική των ήρεμων νερών, τη ελληνοτουρκική προσέγγιση. Από την άλλη, όμω, όπω έκανε και ο Υπουργό Εξωτερικών πριν από μερικέ ημέρε, έβαλε σκληρά την αναθεωρητική ατζέντα της Τουρκίας, μιλώντας ουσιαστικά για σφετερισμό εκ μέρους της Ελλάδος περιοχών, θαλασσίων περιοχών στο Αιγαίο, μίλησε για την αποστρατικοποίηση των νησιών, την κλασική αιτίαση που βάζουν οι Τούρκοι σε αυτήν την αναθεωρητική ατζέντα και ουσιαστικά αναφέρθηκε σε αυτό που έγινε πριν από, α, πριν από λίγο καιρό με την πόντιση του καλωδίου από το Ιταλικό Ερευνητικό Σκάφος στην Κάσο. Εκεί που μας είπε ο κύριος Γκουλέρο ότι ουσιαστικά υποχρεώθηκε το Ιταλικό Σκάφος, άρα και η ελληνική πλευρά, να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για να διεξάγει έρευνε σε αυτό που η Τουρκία λέει δυνητική δική της υφαλοκρηπίδα. Φυσικά δεν είναι. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριο Γκιουλέρ. Το Υπουργείο Εξωτερικών μα προέβη στι απαραίτητε διπλωματικέ πρωτοβουλίε προ τι ελληνικέ αρχέ σχετικά με τι ερευνητικέ δραστηριότητε που η ελληνική πλευρά προσπάθησε να πραγματοποιήσει χωρί άδεια στη δυνητική μα υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Ανούρη, τον ανταποκριτή μα στην Κωνσταντινούπολη. Μόλι τον έχουμε α, να μιλήσουμε με τον Νίκο, τον βλέπουμε. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα εξπέρα, από εξπέρα. την Αθήνα. Νίκο, το ερώτημα που βάζουν πολλοί είναι γιατί υπάρχει αυτή η κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας και μάλιστα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ο υπουργός άμυνας, ο Τούρκος υπουργός άμυνας, είναι στο πολύ στενό επιτελείο του Ταγί Περντογάν, απαντήθηκε βεβαίως όπως έπρεπε να απαντηθεί από την ελληνική κυβέρνηση και από τον ομολογό του, τον Νίκο Δένδια, ωστόσο αξίζει τον κόπο νομίζω, να μας πεις και πώς αποτυπώνεται αυτό στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αλλά κυρίως τι εξήγηση δίνει η τουρκική πλευρά για αυτή την κλιμάκωση. Ναι, καταρχά να πούμε ότι αυτά που ακούσαμε χθε από τον Γιασάρ Κιουλέγκα, τον Υπουργό Άμυνα Τουρκίας, Τουρκία, τα οποία τα έθεσε στην Επιτροπή του Προπολογισμού τη Τουρκική Εθνοσυνέλευση δεν τα ακούμε πρώτη φορά. Τα έχουμε ξανακούσει και από τη διακήρυξη των Αθηνών και ύστερα. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Χακάμ Φιντάν, που τα έθεσε και εκείνο πριν από λίγο καιρό, μιλώντα για λύση πακέτο στο Αιγαίο, έθεσε θέμα κυριαρχία νησιών, αποστρατιωτικοποίηση νησιών. Είδαμε μια πιο σκληρή ρητορική αυτή τη φορά από τον Υπουργό Αμυνέ Τουρκία. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι στην εισήγησή του. Εστίασε στη θετική ατζέντα και στα ήρεμα νερά στο Αιγαίο Ωστόσο, όταν απάντησε σε βουλευτέ τη αντιπολίτευση, όταν οι, βουλευτές βουλευτέ τη αξιωματική αντιπολίτευση έθεσαν ερωτήσει για, τα ελληνοτουρκικά προβλήματα, τότε ο Γιασάρ Κιουλέρ ξετήριξε όλη την βεντάγια των τουρκικών αξιώσεων και, είδαμε αυτή τη σκληρή ρητορική. Ένας Ένα από του λόγου λοιπόν είναι το θέμα τη αντιπολίτευση εδώ στην Τουρκία. Ναι, μένει, η Τουρκία έχει, η Άγκυρα έχει επανειλημμένα θέση τη Συγκεκριμένε αξιώσει τόσο σε Αιγαίο όσο και Ανατολική Μεσόγειο, Ωστόσο, η αντιπολίτευση όλο αυτό το διάστημα κατηγορεί την τουρκική κυβέρνηση ότι ουσιαστικά κάνει παραχωρήσει στην Ελλάδα, ότι αντικαταλείπει το δόγμα τη γαλάζια πατρίδα. Και μάλιστα μέσα στο Νοέμβριο είχαμε αρκετέ ερωτήσει ε, βουλευτών τη αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία τερμάτισε πρώτο κόμμα, να πούμε, στι δημοτικέ εκλογέ το, το, προηγούμενο Μάρτιο. Ε, αρκετέ ερωτήσει όπου έλεγαν. Έλεγ, έθεταν θέμα κυριαρχία νησιών, ότι δηλαδή η Ελλάδα κατέχει παράνομα Τουρκικά νησιά, όπω ανέφερα χαρακτηριστικά, και καλούσα τον Υπουργό Άμυνα να τοποθετηθεί πάνω σε αυτά τα θέματα. Ένα παράγοντα λοιπόν είναι αυτό. Ο άλλο παράγοντα είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Παραδοσιακά, όταν οι σχέσει τη Τουρκία με τι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι καλέ, βλέπουμε να κλιμακώνεται μια αντίστοιχη ρητορική και στα εθνικά θέματα. Μπορεί να, με την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν δεν ήταν καλέ σχέσει του Ταγί Περντογάν. Το, γνωρίζουμε αυτό. Υπάρχει προβληματισμό για το τι θα πράξει η κυβέρνηση Donald Τραμπ. Είναι ένα γρίφο εδώ στην Τουρκία και το βλέπουμε αυτό να αποτυπώνεται κάθε μέρα και στα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, το Γιασάρ Κιουλέρ έθεσε το θέμα τη Αλεξανδρούπολη. Είναι το θέμα το οποίο καλύφθηκε περισσότερο, μπορούμε να πούμε, από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Σε αυτό εστίασα την παρουσία των Αμερικανικών. Πάσο στην Αλεξανδρούπολη, και στι προειδοποιήσει, όπω αναφέρουν εδώ, που έθεσε ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ο Υπουργό Άμυνα Τουρκία, ότι η Τουρκία δηλαδή λαμβάνει τι απαραίτητε διπλωματικέ αλλά και στρατιωτικέ πρωτοβουλίε για την ε, υπεράσπιση τη εθνική τη ασφάλεια. Αυτοί λοιπόν είναι οι παράγοντε, οι οποίοι βλέπουμε να δικαιολογούν, εντό εισαγωγικών το ρήμα, δικαιολογούν την κλιμάκωση τη ρητορική τη Άγκυρα που παρατηρούμε τι τελευταίε ώρε παρά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και ενώ σε, Υπάρχουν διαβουλεύσει σε εξέλιξη, για τη σύσταση του Ανώτατου, Συμβουλίου Συνεργασία που αναμένεται να λάβει η χώρα στι αρχέ του 2025. Και τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Παγίου Περτογάν. Πάντω, πραγματικά αποτελεί η της ιστορίας τη ιστορία τα ίδια ακριβώ επιχειρήματα να χρησιμοποιούνται μάλλον από αντιδιαμετρικά, από διαμετρικά αντίθετες κατευθύνσει, να χρησιμοποιεί η εσωτερική αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, παραδείγματο χάρη ο Αντώνης Σαμαράς, που μίλησε και άφησε υπονοούμενα περί μειοδοσιών και πληροφορούμε ότι αργά απόψε ο Πρωθυπουργό θα απαντήσει με σκληρό τρόπο στην εκπομπή του Αντώνη Ρόιτερ στον Αντώνη Σαμαρά για αυτά και θα εξηγήσει γιατί ουσιαστικά τον διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα και τη Νέα Δημοκρατία. Και τα ίδια επιχειρήματα από την άλλη πλευρά, από την Τουρκία, δηλαδή να κατηγορείται από την αντιπολίτευση ο Ερντογάν ότι κάνει παραχωρήσει στην Ελλάδα. Και τα δύο φυσικά δεν γίνεται να συμβαίνουν. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Ακριβώς και είναι κάτι το οποίο το έχει θέσει και ο Χακάν Φιντάνη σε προηγούμενες συνεντεύξεις του. Δηλαδή για την πίεση που υπάρχει από την αντιπολίτευση. Αναφέρεται και στην πίεση που υπάρχει στην ελληνική πλευρά, αλλά και στην τουρκική πλευρά. Δεν είναι λίγε φορέ εδώ Μάλιστα. που η αντιπολίτευση βγαίνει και θέτει τα συγκεκριμένα ζητήματα. Και κυρίω δίνοντα έμφαση στο Κυπριακό, θεωρούν ότι η πολιτική που κάνει η Τουρκία στο Κυπριακό ουσιαστικά δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και απομακρύνει περαιτέρω Μάλιστα. τη χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δύση. Λοιπόν, Νίκο Ανούρη, να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλε και φίλοι. Πάμε να δούμε.